Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η κάμερα. Okay. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, η οποία πιστεύω ότι έβαλε τέλος στις φήμες που συστηματικά χτιζόντουσαν την τελευταία εβδομάδα και αξιοποιήθηκαν. Χτιζόντουσαν από κάποιους στο εξωτερικό και αξιοποιήθηκαν με έναν κακό για την πατρίδα μας τρόπο στην Ελλάδα, περί εξόδου από τη Σέγγεν ή περί αλλαγών στη Σέγγεν ή τιμωρίες στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε συζητήθηκαν ζητήματα Σέγγεν και αποφασίστηκε και μέσα από τη συζήτηση βγήκε, που το επιβεβαίωσαν ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Σάσελμπορν, ότι η απάντηση της Ευρώπης στα προβλήματα είναι ευρωπαϊκή και όχι εθνική, και ότι η απάντηση είναι περισσότερη Σέγγεν. Το να μειωθεί η Σέγγεν ισοδυναμεί με κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο για την Ευρώπη. Ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος αλλά και πάρα πολλά κράτη-μέλη επιβράβευσαν την Ελλάδα για τις προσπάθειες που έχει ήδη κάνει και για τις καινούργιες προσπάθειες που ξεκινάει. Και θεωρούν ότι με αυτά θα μπορέσουμε να πετύχουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί σε αυτό που πρέπει να γίνει, δηλαδή στο να πιστοποιούμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια της χώρας μας και την ασφάλεια της Ευρώπης. Απορρίφθηκε οποιαδήποτε αιτίαση για ευθύνες της Ελλάδας για αυτή την κατάσταση. Προφανώς υπήρξαν οι μόνιμες χώρες. Μία μάλιστα προσφέρθηκε να μας στείλει 100.000 στρατιώτες για να αντιμετωπίσουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι εξακολουθούν ανόητα να πιστεύουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην Ελλάδα. Πολλές χώρες βάλανε την αλήθεια, η οποία είναι και η δική μας αλήθεια, ότι αν δεν ελεγχθεί η ροή στην Τουρκία δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και χαρακτηριστικά ο κύριος Σάσελμπορν είπε ότι δεν είναι η Ελλάδα που αφήνει να περάσουν οι immigrants και οι πρόσφυγες, αλλά από την Ελλάδα περνάνε. Ελέγχθη από τον κύριο Σάσελμπορν και από τον κύριο Αβραμόπουλο και από εμάς ότι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις και όχι μεμονωμένες και ασύνδετες προσπάθειες, και έγινε αναφορά και από εμάς στις προσπάθειες που καταβάλουμε ώστε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Ευρώπη αλλά κυρίως απέναντι στη χώρα μας. Καταδικάσαμε τις μονομερείς ενέργειες. Είπαμε ότι η λύση δεν βρίσκεται μέσα από τους φραγμούς, αλλά βρίσκεται μέσα από τον καλύτερο συντονισμό. Και είπαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ τη Σέγγεν. Η Σέγγεν είναι μία ενότητα που στηρίζεται στο κοινό όραμα της ελευθερίας και της ασφάλειας. Και αυτό θα υπερασπίσουμε. Δεν υπερασπίζεται χωρίς αλληλεγγύη. Επομένως ζητήσαμε για μια ακόμη φορά η Ευρώπη να εκφράσει την αλληλεγγύη της, και η Ευρώπη όπως αντιπροσωπεύεται από τα αρμόδια όργανα και από την πλειοψηφία, την τεράστια πλειοψηφία των υπουργών που συμμετείχαν, υποσχέθηκε ότι θα μεγαλώσει τις προσπάθειες για να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Θεωρώ σημαντικό να σας πω ότι καιρός είναι πια να σταματήσει αυτό το παιχνίδι που στήθηκε περί εξόδου από τη Σέγγεν. Δεν υπάρχει. Να σταματήσει αυτό το παιχνίδι που στήθηκε περί ενοχής της Ελλάδας. Υπάρχουν αδυναμίες της Ελλάδας, αλλά αναγνωρίστηκε η μεγάλη προσπάθεια και η μεγάλη προσφορά της. Ευχαριστώ πολύ.